Αλλαγές στον χάρτη της κτηματαγοράς φέρνει η κρίση του κορονοϊού, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται πτώση στις τιμές πώλησης των ακινήτων, αλλά και στα ενοίκια. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών Θεμιστοκλής Μπάκας, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται σε περιοχές που 4 με 5 μήνες πριν τον κορονοϊό είχε καταγραφεί ραγδαία αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης και ενοικίου. Περιοχές οι οποίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα των 18-20 μηνών και ιδιαίτερα τα τελευταία 2-3 χρόνια, είδαμε ότι η ζήτηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά όλοι μας τις πληρώσεις αυτή τη στιγμή που υπήρχαν στη Μύκονο το 2019, ιδιαίτερα από τον Μάιο του 2019 ως και τον Οκτώβριο του 2019. Δηλαδή, μιλάμε περίπου για 4-5 μήνες που πραγματικά το προορισμό της χώρας μας, οι ποιότητες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Ιδιαίτερα τον Αύγουστο αγγίζαμε ακόμα και το 90%. Για παράδειγμα, στην Αύπακτο, διαμέρισμα κοντά στη θάλασσα με χωρητικότητα 4 ατόμων ενοικιάζεται τον Ιούλιο για μία εβδομάδα από 420 έως 600 ευρώ, ενώ πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα ενοικιαζόταν 550 έως 750 ευρώ. Τον Αύγουστο φέτος η τιμή θα κυμαίνεται από τα 525 έως 700 ευρώ, ενώ πέρυσι τον ίδιο μήνα η τιμή του ενοικίου κυμαινόταν στα 770 έως 980 ευρώ. Σε τουριστικούς προορισμούς, σε top τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Μύκονο, Σαντορίνη, βλέπουμε αισθητά τις τιμές να είναι μειωμένες. Ο λόγος είναι ο εξής κιόλας, ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί ιδιοκτήτες είναι ξένοι, είναι αλλοδαποί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αγόρασαν ακίνητα στη χώρα μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα και επειδή φέτος δεν θα ψηφούν τη χώρα μας, σκέφτονται να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα από την ακίνητη περιουσία τους. Άρα βλέπουν ένα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό όσον αφορά τις τιμές μίσθωσης εξωτερικών κατοικιών. Ακόμα και στα νησιά σημειώνεται κατακόρυφη πτώση στις τιμές ενοικίων. Για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο, βίλα με 2 υπνοδωμάτια για τετραμελή οικογένεια με ιδιωτική πισίνα, τον Ιούλιο ενοικιάζεται για μία εβδομάδα από 560 έως 980 ευρώ, ενώ πέρυσι τον Ιούλιο η τιμή της ήταν 1.264 ευρώ. Φέτος τον Αύγουστο η τιμή θα κυμανθεί μεταξύ 980 έως 1.015 ευρώ, ενώ πέρυσι τον ίδιο μήνα η τιμή άγγιζε τα 1.575 ευρώ. Τα ενίκια της, αυτά τα σπίτια και τα διαμερίσματα που ενοικιάζονται ολοχρονικής, υπάρχει μια πτώση των ενοικίων, όχι πολύ μεγάλη, γύρω στα 10 με 5%, γιατί δεν υπάρχουν κιόλας. Αυτό που έχει μεγάλη πτώση όσον αφορά τα ενίκια θα είναι στα ενοικιαζόμενα στα Airbnb, επειδή έχουν γίνει ορισμένες ακυρώσεις και δεν θα υπάρξει και ολόκληρη σεζόν για να τα ενοικιάσουν για ολόκληρη τη σεζόν. Ίδια εικόνα και στην Κεφαλονιά. Για παράδειγμα, βίλα με 2 υπνοδωμάτια για τετραμελή οικογένεια με ιδιωτική πισίνα, τον Ιούλιο νοικιάζεται για μία εβδομάδα 1.190 ευρώ, ενώ πέρυσι τον Ιούλιο η τιμή της ήταν 1.288 ευρώ. Φέτος τον Αύγουστο η τιμή αγγίζει τα 1.393 ευρώ, ενώ πέρυσι τον ίδιο μήνα η τιμή άγγιζε τα 1.904 ευρώ. Κατακόρυφη πτώση τιμών στη διαμονή καταγράφεται ακόμα και στις εξοχικές κατοικίες και τις τουριστικές βίλες στα νησιά που προσφέρονται μέσα από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες τύπου Airbnb. Παρά το γεγονός ότι μια εξοχική κατοικία θεωρείται ότι αποτελεί λύση για μια οικογένεια ή μια παρέα 5-6 ατόμων, η ζήτηση είναι περιορισμένη με τις τιμές διαμονής να βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση σε σχέση με πέρυσι, λόγω της μεγάλης προσφοράς ακινήτων από ιδιώτες.